Εύελιν. Μπί μου. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα ρούχα μας, τα οποία είναι και ωραία σήμερα και χαρούμενα. Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι ταιριάζουν και πάρα πολύ σε μια τέτοια περίσταση και στη διάθεση. Τέλεια. Λοιπόν, μου αρέσεις λουλουδάτη που δεν με έχεις συνηθίσει. Έπρεπε να μπει λίγο χρώμα τέτοιου είδους επάνω σου και το έχεις φέρει πάρα πολύ στα μέτρα σου, βάζοντας αυτό το άρμι το σακάκι. Έχεις βάλει και το λεοπάρ που κάπως και αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου. Μπορώ να δώσω παρακαλώ τα παπούτσια? Τα έχω ξαναφορέσει, θέλω να το πω και πάρα πολύ την βαθμολογία ωραία των κοριτσιών. Είναι πάρα πολύ ωραία και μου αρέσει ότι σκέφτηκες το sustainability. Αλλά δεν είναι σωστό να φοράμε συνέχεια. Ναι, εννοείται, εννοείται. Αυτό την τα βάλαμε. Εννοείται, δεύτερη φορά τέλος. Λοιπόν, το καπέλο γιατί το έβαλες? Α, έτσι μου άρεσε με τους κρίκους. Μου έκανε πολύ το vibe το δικό μου. Ναι. Νιώθω ότι δεν χρειαζόταν, γιατί έπιασες πολύ ωραία τα μαλλιά σου πίσω. Έχεις κάνει μια ωραία πλεξίδα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχεις κάνει πλεξίδα. Μια πολύ ωραία πλεξίδα. Θεωρώ ότι είναι περιττό στην εικόνα, με την έννοια ότι έχεις βάλει ήδη πάρα πολλά. Αυτό. Αλλά γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο look, χαλαρό. Και είναι και σε γήπεδο, είπες. Ναι. Α, ναι, με τον Λεμπρόν. Όχι, εντάξει. Με τον Νεγκρόνι. Τρία. Σας ευχαριστώ. Εξαιρετικές μαμάδες σήμερα. Να μαζίσουνε ο Μάργος και η Λιδία. Να μαζίσουνε. Λάκη. Λοιπόν, έχει φάσει αυτό το λουλουδάτο ολόσωμο πράγμα. Κάνεις λίγο έτσι, ναι. Αν είναι και δεν θες να το βγάλεις. Ώρα να δούμε. Α, που έχει αυτές τις τυράντες. Και πίσω είναι χ. Ναι. Ναι. Ευτυχώς δεν έχει το look. Δόξα τω Θεώ. Όντως νομίζω με ενοχλεί λίγο το κασκέτο αυτό, το καπέλο, okay, σε αυτή την εικόνα. Γιατί εσύ εμπνεύσεις το ότι είναι παιδικό πάρτι, θα είναι πολύ young να το βάλουμε τέτοιο. Αλλά ας καθαρίσουμε την εικόνα λίγο, αν θέλεις να το βγάλεις λίγο. Αχ, φοβάμαι, μου έχει κάνει σημάδι στο μέτωπο. Okay. Κατά τα άλλα δεν έχω πρόβλημα. Όχι, είναι ωραία. Μου έχει να χαρά, είσαι ωραίο το είσαι τέλεια, γιατί έτσι αναπνέεις και δείχνεις αυτομάτως μια άλλη εικόνα. Βάλτε το μέσα στην τσάντα που θα είναι ωραίο αυτό το χρώμα για να σπάσει όλο αυτό. Καλύτερα να το έχουμε στη μέση του look. Ίσως με επηρέασε χρώμα και το χρώμα ότι το ήθελα κάπου. Έτσι το βρίσκω πολύ πιο ωραίο. Γενεοδορία. Ευχαριστώ πολύ. Ρία. Καλά, χαμός καλά σήμερα, πιστεύω. Στέλιο. Καλά, εμένα αυτό το mix print δεν μου αρέσει. Okay. Δηλαδή βρίσκω πάρα πολύ μεγάλη κόντρα αυτή τη φόρμα με αυτό το jacket, γιατί είναι πολύ μεγάλη επιφάνεια της φόρμας. Επίσης, γι' αυτό το η δοκιμασία, τα παπούτσια αυτά μου φαίνονται πάρα πολύ κουραστικά. Θα προτιμούσα να είναι λίγο πιο χοντροκομμένα, με πιο χοντρό τακούνι, ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ, ναι, σαν παπούτσια. Δεν ένα σαμπό, μια πλατφόρμα, ένα χοντρό τακούνι, ακόμη και ένα σνίκερ. Ναι. Δεν θα πείραζε καθόλου. Σερνότανε η φόρμα με τα σνίκερ. Μήπως δεν έπρεπε να τη βάλεις καθόλου αυτή η φόρμα? Μου άρεσε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι τολμηρό και μ' αρέσει. Και τον τζόκεϊ το πετάνε. Ευχαριστώ πολύ. Με πάρα πολύ μεγάλη γωνία θα αναμένω το σημερινό αποτέλεσμα για να δω ποια θα βάλετε. Ποια θα βγάλετε μάλλον πρώτη σήμερα. Για να δεν δω... είμαστε μόνο εμείς, είναι και τα κορίτσια. Γιατί βάζουν κάποιες αψυχολόγητες βαθμολογίες. Σε πολύ καλά look βάζουν ένα και σε κάποια άλλα βάζουν τέσσερα. Και τρία κορίτσια βάζουν ακριβώς τις ίδιες βαθμολογίες σε όλες. Okay, εγώ παρόλα αυτά θα επιμείνω να περιμένω την νικήτρια της ημέρας για να δω αν συμφωνώ με το look που θα βγει. Να σου πω τώρα την τελική σου βαθμολογία που είναι 10,4. Wow, ευχαριστώ.